Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Σας καλωσορίζω στην καινούρια τηλεοπτική μαγειρική εκπομπή «Γεύση και αρώματα». Θα φτιάχνουμε μαζί κι εγώ απλές γεύσεις όπως φτιάχνουμε κάθε μέρα στο σπίτι μας. Τα υλικά θα είναι πολύ απλά για να μπορείτε να τα αγοράσετε από την αγορά. «Γεύσεις και αρώματα» είναι ο τίτλος της νέας μαγειρικής εκπομπής, η οποία ξεκινά σύντομα στην τηλεόραση του Σέντερ με τον σεφ Ανδρέα Παπαδόπουλο. Η κάμερα του Σέντερ μπήκε στα παρασκήνια της εκπομπής και μίλησε με τον σεφ και τον τρόπο που παρασκευάζει τις γεύσεις που θα έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε και εσείς στο δικό σας σπίτι. Κλειθαρότο με κοτόπουλο, μανιτάρια, άρωμα θυμαριού και φρέσκο ζωμό κοτόπουλο. Νέα εκπομπή μαγειρικής, νέα πρόσωπα, γεύσεις και αρώματα, Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι έτοιμος. Καλώς το να. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να βρεθώ στο κανάλι σας. Ένας διαφορετικός χειμώνας με γεύσεις και αρώματα, έτσι. Τι μας επιφυλάσσει η εκπομπή? Έχουμε πολλές εκπλήξεις, φαγητά απλά του σπιτιού, το οποίο θα είναι μαγειρεμένα λίγο πιο πειραγμένα και στημένα πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Εύκολα. Εύκολα. Για τον κάθε ένα από εμάς που μπορεί να πειραματιστεί στην κουζίνα. Εννοείται. Mm-hmm. Προϊόντα που μπορεί να βρει η νοικοκυρά από τον Grand Massoutis. Μάλιστα. Έχουμε και χορηγό λοιπόν. Έχουμε και χορηγό. Και συνεργασία και με την πρόεδρο του ομίλου, την Εύα Βασαλίδου. Βαφτίσατε την εκπομπή πώς? Γεύσεις και αρώματα. Σήμερα λοιπόν κάναμε ένα υπέροχο πιάτο, έτσι Ανδρέα? Ένα υπέροχο πιάτο το οποίο είναι κρυθαρότο με κοτόπουλο, μανιτάρια, φρέσκο θυμάρι και φλίδες παρμεζάνας. Μάλιστα. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να το κάνεις αυτό? Θέλει γύρω στα... ας πούμε, έχουμε κάνει την ετοιμασία μας, θέλει γύρω στα 30 λεπτά. Μαγείρεμα θέλει 16 με 18 λεπτά. Μάλιστα. Το οποίο γίνεται λίγο al dente. Δηλαδή, το βράσιμο και τα λοιπά. Ναι, όλα μαζί, όλη η διαδικασία. Και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μάλιστα. Χρησιμοποιείς εύκολα υλικά ή κάνεις τη ζωή μας πιο δύσκολη? Όχι, και πιο σύντομη? Γι' αυτό λέμε γεύση και αρώματα. Ωραία. Είπαμε να βρίσκουμε φρέσκα υλικά από την αγορά ή από το σούπερ μάρκετ. Μασούτης. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το συγκεκριμένο επάγγελμα? Ασχολούμαι 25 χρόνια. Έχω δουλέψει σε μεγάλες μονάδες. Έχω βγει στην τηλεόραση εδώ του Σέντερ αρκετές φορές με άλλους guest chef. Είναι αλήθεια ότι σε γνωρίζουμε, δεν το συζητάμε. Απλά κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ για να σε μάθουν ακόμα περισσότερο το τηλεοπτικό κοινό το οποίο μας παρακολουθεί και το οποίο τι του εύχεσαι και τι δεσμεύεσαι εσύ απέναντι στο τηλεοπτικό. Εγώ δεσμεύομαι ότι με απλά υλικά θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα καθημερινά. Και είπαμε και το στήσιμο που παίζει βασικό ρόλο σε ένα πιάτο. Δηλαδή και στην οικογένειά σου να στήσεις ένα πολύ ωραίο πιάτο και σε κάποιους φίλους που θες να κάνεις να εντυπωσιάσεις.